αναπνός του και τάξον τα σμιχά σ' αυτόν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναπτύξεως. Εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναχώς, παν αμάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ήσεται επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Πήγε μπροστά, ρε Μανώρη μου, πήγε μπροστά. Πήγε από μπροστά. Αθάνατο! Που έπεσε μαχόμενος σε τούτα εδώ τα κόμματα.
Ο Δήμος Οικειονίων και η Μικόνη θυμούνται και αποθείουν τον προεπούμενο χώρο τιμής στον αναγνώστη Πετιμεζά που πριν 200 χρόνια στις 12 Αυγούστου 1822 άφηνε την τελευταία του πνοή στη λεγόμενη μάχη πια του βασιλικού. Πώς εκτιλήχθηκαν εκείνα τα γεγονότα και πώς φτάσαμε στην οδυνηρή απώλεια τόσων ψυχών είναι σωρία πληροφοριών που ακούγονται κάθε χρόνο και που εγώ καλούμαι επίσης να υπενθυμίσω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μια εκδήλωση μνήμης αυτό ακριβώς επιτάσσει. Δεν έχει πρόσωπο. Μνημόνευση ψυχών και στιγμών. Επιτρέψτε μου να ακολουθήσω την ιστορία όπως γράφτηκε με το αίμα του αναγνώστη Πετιμεζά, του 17χρονου γιού του Σωτηράκη, Πετιμεζά, του Ιωάννη Παπακαλομύρη και αρκετών άλλων αγωνιστών. Ο στρατός του Δράμαλη, μετά την πανολευρία στα Δερδενάκια, είχε τρεις επιλογές. Πρώτη, να συγκεντρωθεί στην Κόρινθο, να ανασυνταχθεί και με νέες δυνάμεις αλλά και θεραπευμένο ηθικό να επιταθεί στην Αργολίδα. Δεύτερον, να διαφύγει προς τη Ρούμελη μέσα από τα μεγάλα δερβένια των Γερανίων. Τρίτη, να τραβήξει προς την Πάτρα ακολουθώντας την παραλιακή περιοχή Κορινθίας μέσω Βόχας, Κιάτου, Δερβενίου, Βοστίτσας, Αιγίου δηλαδή, με πιθανή προοπτική, αφού ενισχυθεί δεόντως, να πλήξει τον επαναστατημένο Μοριά. Η στρατιωτική ευφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη είχε προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα. Μιλώντας στο Στρατιωτικό Συμβούλιο των Οπλαστικών, έπεισε τους πάντες να πιαστούν όλα τα πιθανά περάσματα διαφυγής του εχθρού. Έτσι, ο Οδυσσέας Αλβίτσος απέκλεισε κάθε πέρασμα προς τη Ρούμελη. Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ο Πάνος Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαστικοί με τα παλικάρια του στο Αγιονόρι και στο Μπερμπάτι απέκλεισαν τις κλεισούρες που οδηγούσαν στον άφηγο. Έμενε να αποκλειστεί και το πέρασμα προς την Πάτρα από τη δυτική παραλιακή Κορινθία. Ήταν και το πλέον πιθανό σενάριο για τα υποδήματα του Κιμουρά. Ο Κολοκοτρώνης, έχοντας ήδη μεταφέρει το στρατηγείο του εδώ πιο πάνω στο Κασούλι, επιφώτισε για αυτό το σκοπό τον αναγνώστη Πετιμεζά, το γιο του γενναίο Κολοκοτρώνη, τον εξάδελφό του Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, τους Βασίλη και Νικόλαο Πετιμεζά, τους οπλαστικούς Παπανίκα και Παπαχιτσούνη, καθώς και άλλους, όπως τον Παναγιώτη Γιατράκο και τον Δημήτρη Λαπούτα. Σύμφωνα με το σχέδιο του γέρου του Μοριά, οι Έλληνες έπρεπε να σταθούν στις περιοχές γύρω από τα χωριά Σούλη, Μούρτη, Βασιλικό, Βάλσες, Λαλιώτη, Δημινό, Πάσχα. Ο αναγνώστης Πετιμεζάς, με τον σχεδόν ανήλικο γιο του Σωτηράκη, πήρε θέση ως εμπροστοφυλακή του στρατοδέλφου στα χωριά Μεγάλη και Μικρή Βάλσα. Από τις 2 Αυγούστου, πρώτη μέρα πολιορκίας του Ακροπόλυμου, άρχισαν οι αυσυμαχίες, καθώς οι Τούρκοι έβγαιναν κρυφά προς το Χαϊκού και ο Κάβο. Η ένταση κλιμακώθηκε στις 7 Αυγούστου, όταν μετά από μάχη σκοτώθηκαν 60 Τούρκοι και 3 Ελλήνες. Η μεγάλη μάχη όμως δόθηκε στις 12 Αυγούστου, όταν πάνω από 3.000 Τούρκοι πεζικάροι και 500 Τούρκοι υπείς έκαναν πολιτική επίθεση, επιχειρώντας να απασχολήσουν τις Έλληνες με σκοπό να διαφύγει από την παραλία για την Πάτρα το κύριο σώμα του Τούρκου δυνάμεων. Οι Έλληνες, αρχικά με μπροστάρι το γενναίο Κολοκοτρώνη, τους απέκτησαν και τους ανάγκασαν να οπισθοχωρήσουν στα μέρη της Βόχας. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Κιάτου, η οποία έχει ονομαστεί Ελευθερίας, για να μας θυμίζει τους αγώνες που έχουν δώσει το έθνος μας για την ελευθερία. Φοράμε την τιμητική αυτή στολή του Τσολιά, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των ηρώων, για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την μάχη στο Βασιλικό,
και να δώσουμε με περισσή λαμπρότητα τις τιμές, να αποδώσουμε τις τιμές στους ήρωες που πότισαν τη γη με το αίμα τους για να ανθίσει το δέντρο της ελευθερίας. Η ελευθερία είναι πολύτιμο αγαθό, ένα από τα πολύτιμα αγαθά τα οποία έχει, έχει με τα κόκαλα των Ελλήνων εξασφαλιστεί. Έχει εξασφαλιστεί με τη θυσία του Πετμεζά, εδώ, του γιού του Σωτήρη, τα 50 παλικάρια που χάθηκαν σε αυτή τη μάχη και επίσης του Παπακαλομύρη. Για την ελευθερία απαιτείται να έχουμε πίστη, αγώνα, αλλά πάνω απ' όλα να έχουμε παιδεία και απαιτείται και θυσία. Για αυτούς τους αγώνες για τις ελευθερίες πρέπει να είμαστε όμως μονιασμένοι. Ποτέ ο εθνικός αγώνας δεν συνάδει με εμφύλιες παραγμούς. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια επαιτειακή μέρα. Είμαστε εδώ για να ξαναπροβληματιστούμε. Είναι η μέρα μνήμης για το παρελθόν, να προβληματιστούμε για το παρόν, αλλά και να επανατοποθετηθούμε για το μέλλον. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι εξελίξεων, όπου πολλά αλλάζουν, σύνορα πέφτουν και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαστε σε ένα συνασπισμό κρατών, όπου πρέπει πάλι να επαναπροσδιορίσουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, ποια είναι τα δικαιώματά μας, ποιες είναι οι οικονομικές μας ελευθερίες. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ειρήνη. Τιμή και δόξα και σαΐ ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Είμαστε εδώ τη σημερινή μέρα, 12 Αυγούστου 2022. Είναι 200 χρόνια από το θάνατο του αναγνώστη Πετμεζά. Ο Δήμος της Κοινωνίας με όλους τους φορείς γιορτάζει και τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως είναι ο αναγνώστης Πετμεζά, ο γιος του ο Σωτήρης, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους, αλλά και όλα τα παλικάρια τους στη μάχη των Βασιλικών. Γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία, ήσαν τα απομεινάρια αυτά των Τούρκων που ήθελαν να πάνε προς τη Δύση. Τιμή και δόξα την οφείλουμε και την αποδίδουμε και με εκδηλώσεις επί διήμερων στο Δήμο Συγκοινωνία. Συγχαρητήρια. Να τη σκαλίσει, καλή σαν.